συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Κύριε Λικούδη, παρακαλώ, ελάτε στο βήμα να πάρετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τις προγραμματικές δηλώσεις της δεύτερης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, μπαίνει κανείς στον πειρασμό να τις αγνοήσει τελείως, πέραν φυσικά εκείνων που αφορούν στην εφαρμογή των ανηλυμένων υποχρεώσεων του Τρίτου Μνημονίου, του Μνημονίου του κυρίου Τσίπρα. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι αξιοπιστία μπορούν να έχουν όλες αυτές οι γενικολογίες περί παράλληλων προγραμμάτων και ισοδυνάμων, όταν έχει καταρρεύσει, κατά τη δική μας γνώμη, πλήρως η αξιοπιστία της κυβέρνησης αυτής από την επτάμινη διακυβέρνηση, αυτή τη διακυβέρνηση του άκρατου κομματισμού, της ολοκληρωτικής προπαγάνδας, του νεποτισμού, της καθεστωτικής συμπεριφοράς, της ανυπαρξίας ή ασδήποτε αναπτυξιακής πολιτικής, της προστασίας των συντεχνιακών συμφερόντων. Σε ποιον τομέα άραγε πέτυχε για να δώσουμε σήμερα πίστη ή έστω ανοχή στις σημερινές της διακηρύξεις? Δεν είναι η ίδια κυβέρνηση, δεν είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που τον περασμένο Φλεβάρι μας διαβεβαίωναν στην αίθουσα αυτή, οι παλιότεροι συνάδελφοι τα θυμούνται όλα, ότι είχαν πρόγραμμα δήθεν ρεαλιστικό, ότι είχαν βρει τους πόρους για να καταργήσουν τον επάρατο ένφια, να δώσουν τη 13η σύνταξη, να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό, να μην αυξήσουν τα όρια ηλικίας των συνταξιοδοτουμένων, να μην μειώσουν τις κύριες και επικουργές συντάξεις, να μην επιβάλλουν νέους φόρους, να διεκδικήσουν τα κατοχικά δάνεια και τις αποζημιώσεις, ακόμα δε και να αποκαταστήσουν, άκουσον άκουσον, τη δημοκρατία που δήθεν είχε καταργηθεί με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να υπερβούν οι ίδιοι κάθε ανεκτό όριο σε αυτό το θέμα στην επτάμινη διακυβέρνησή τους. Έχει περάσει άραγε τόσος χρόνος που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην θυμάται τις πολιτικές της ακρότητες, όταν έλεγε ότι το πραγματικό δίλημα στη χώρα ήταν μνημόνιο ή δημοκρατία? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους περασμένους οδυνηρούς μήνες δεν κατέρευσε με πάταγο μόνο ο αντιμνημονιακός μύθος, η τεράστια, η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης, αυτή που χώρισε τους Έλληνες σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς, σε πατριώτες και προδότες, κατέρευσε μαζί της και η φενάκι μιας άλλης εναλλακτικής δίθεν εφικτής λύσης, με την οποία μαθητευόμενοι μάγοι συνειδητά παραπλανούσαν τους πολίτες. Ακόμα και τώρα, στο ψυχολογικό υπόστρωμα των κυβερνώντων, διακρίνει κανείς υποβόσκουσα την αντιμνημονιακή χήμερα σαν μια αναγκαστική ανάπαυλα, ένα αναγκαίο μεσοδιάστημα πριν κάποια νέα, μια καινούρια φαντασιακή έφοδο. Το μόνο που μπορεί κανείς να πει είναι: συνέρθετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσγειωθείτε κι εσείς κι εμείς όλοι μας, γιατί οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει. Το Brexit και η κατάρρευση ελοχεύουν και είναι αποκλειστικά τώρα πια ως κυβέρνηση δική σας ευθύνη να το αποτρέψετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προεκλογικά είχαμε ζητήσει από τους πολίτες να αναδιατάξουν με την ψήφο τους τις πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να διαμορφώσουν νέους πολιτικούς συσχετισμούς ικανούς να επομιστούν ανάλογο κόστος για να βγάλουν τη χώρα από το τέλμα και την παρακμή της. Οι πολίτες αντιθέτως, έξω από αυτά που έλεγαν εμείς, έδωσαν στον κύριο Τσίπρα, το είπε και ο κύριος Λοβέρδος πριν, ακριβώς αυτό που ζήτησε. Να κυβερνήσει μόνος του ή με τους ΑΝΕΛ, αν δεν μπορεί μόνος του. Του έδωσαν ακριβώς αυτό που ζήτησε και η απόφασή τους βεβαίως αυτή είναι σεβαστή. Αυτή είναι η απόφαση. Θα κυβερνήσετε όμως μόνοι σας και θα σηκώσετε αυτό το βάρος μόνοι σας. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της αντιπολίτευσης στήριξαν το καλοκαίρι την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα είχε χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν έσωσε τη χώρα από την κατάρρευση ο κύριος Τσίπρας, όπως ισχυρίζεται, από την καταστροφή στην οποία ο ίδιος την οδηγούσε. Η αντιπολίτευση την έσωσε με την υπεύθυνη εθνική της στάση. Και αυτό διαστρεβλώθηκε και αποσιωπήθηκε πλήρως. Διότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση ούτε ένα τίμιο πολιτικό διάλογο να κάνει. Δεν είναι αξιόπιστη ούτε γι' αυτό.
με περισσό θράσος και προσποιητή αθωότητα ρωτάνε μήπως ξέρουμε κάποιον άλλο τρόπο, κάποιον άλλο δρόμο από αυτό που ακολουθούν. Ξέρουμε την αλήθεια αντί για το ψέμα, την αυτογνωσία αντί για την αυταπάτη, την εντιμότητα αντί για την αχαλήνωτη κομματική προπαγάνδα. Εμείς μπορεί να κάναμε λάθη και κάνουμε λάθη, αλλά έχουμε το δικαίωμα να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, γιατί δεν τους εξαπατήσαμε. Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα, γιατί κατέχεστε ακόμα από τη γοητεία της πλάνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση καλείται να αναλάβει μόνη της την ευθύνη της εφαρμογής του μνημονίου, το οποίο φέρνει φαρδιά πλατιά τη δική της υπογραφή. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του μνημονίου του κυρίου Τσίπρα και των άλλων μνημονίων. Εκείνα προέκυψαν από την κρίση. Το δικό του ήταν αποτέλεσμα μιας δικής του διαπραγμάτευσης, που όσο πιο σκληρή, όπως λέει ο ίδιος, γινόταν, τόσο πιο επαχθή ήταν τα απαιτούμενα μέτρα. Βυθίστηκε ξανά η χώρα στην ανεργία και στην ύφεση, διαλύθηκε το τραπεζικό σύστημα, επιβλήθηκαν έλεγχοι στα κεφάλαια, αυξήθηκαν τα λουκέτα στις σχηματιζόμενες επιχειρήσεις, γονάτισαν φορολογικά οι πολίτες. Αύξησε η κυβέρνηση το δανεισμό και το χρέος και τώρα μιλά για ελάφρυνσή του. Και αντί για ένα μέα κούλπα και ταπεινότητα, υπόσχεται και πάλι ανύπαρκτους παραδείσους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς θα προτάξουμε τις μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο, για τον οποίο η κυβέρνηση απλώς κάτι ψέλησε χτες. Γιατί η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία είναι μεν νόμιμη, απολύτως νόμιμη, αλλά στην ουσία πλαστή και κύβδηλη. Θα επιμείνουμε στην έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του συντάγματος και θα πούμε περισσότερα όταν έρθει η ώρα. Εμείς θα προτάξουμε τα μέτρα για την ανάπτυξη. Θα στηρίξουμε τους ανέργους και τους δεινοπαθούντες, τις μικρομεσαίες τάξεις, όχι τα συντεχνιακά συμφέροντα. Θα στηρίξουμε τις ιδιωτικές, εγχώριες και ξένες επενδύσεις υπό διαφανείς κανόνες λειτουργίας και ελέγχου, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία πραγματικών θέσεων απασχόλησης. Θα στηρίξουμε με πάθος τις πρωτοπόρες προσπάθειες των δημιουργών, των εργαζόμενων, την έρευνα και την καινοτομία, την ανοιχτή και εξωστρεφή κοινωνία. Κατέχουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως χώρα την αξιοζήλευτη 81η θέση παγκόσμια στην ανταγωνιστικότητα, πιο πίσω και από τη Ρουάντα. Θα στηρίξουμε όλες τις προτάσεις του προγράμματός μας, αλλά και θα είμαστε ανοιχτοί προφανώς και στις προτάσεις των άλλων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω. Ο κ. Πρωθυπουργός επέστρεψε πρόσφατα από τη Νέα Υόρκη μετά από μια, όχι από ό,τι διαβάσαμε όλοι και ακούσαμε, ιδιαίτερως επιτυχή παρουσία, και καθόλου δεν επιχαίρω γι' αυτό, γιατί οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του Πρωθυπουργού αντανακλώνται σε όλη τη χώρα. Απλώς αποφασίστε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, να κυβερνήσετε τη χώρα και να την εκπροσωπείτε στο εξωτερικό με σχέδιο και με προετοιμασία. Η πολιτική περίπατη εντός και εκτός της χώρας όλο το προηγούμενο 7μηνο έπρεπε να σας είχαν δώσει μαθήματα. Δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε.